καταδικάζουμε την απαράδεκτη απόφαση της Σλοβένικης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοργανώσει αντικομμουνιστική διεθνή διάσκεψη στο όνομα της μνήμης θυμάτων ολοκληρωτικών καθεστώτων, εμπλέκοντας ανιστόρητα και προκλητικά τον κομμουνισμό με τον ολοκληρωτισμό. Εξισώνουν το τέρας του φασισμού με το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Δεν μπορεί όμως να αποκρυφτεί η ιστορική αλήθεια ότι η Σοβιετική Ένωση με την αποφασιστική συμβολή των λαών της Ευρώπης συνέτριψε τον φασισμό που και τότε και σήμερα στηρίζεται από τμήματα του κεφαλαίου και αποτελεί γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού συστήματος. Αποδεικνύεται ότι ο αντικομμουνισμός, το ψέμα και η παραχάραξη της ιστορίας αποτελεί επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπερνά τις αστικές κυβερνήσεις. Σήμερα, που οι βαριές συνέπειες της πανδημίας αποκαλύπτουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ενώ εξαπολύεται νέος γύρος αντιλαϊκής επίθεσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί περαιτέρω η κερδοφορία του κεφαλαίου εν μέσω της καπιταλιστικής κρίσης και των ανταγωνισμών, ο αντικομμουνισμός γίνεται το αναγκαίο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλα τα κράτη-μέλη. Η κλιμάκωσή του αποτελεί προπομπό των νέων αντιλαϊκών μέτρων και περιστολής των λαϊκών δικαιωμάτων. Οι αντικομμουνιστικές φιέστες και διασκέψεις, τα ανιστόρητα ψηφίσματα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων δεν μπορούν να σβήσουν από τη μνήμη και τη συνείδηση των λαών τις κατακτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Ματαιοπονούν και είναι γελασμένοι ότι μπορούν να ξαναγράψουν την ιστορία που σφραγίστηκε από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Οι λαοί έχουν τη δύναμη και μπορούν, αν το αποφασίσουν, να ανατρέψουν το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά κρίσεις, βάσανα, φτώχεια και πολέμους και ανακτήσουν με τη δική τους εξουσία τον κόσμο που θα εξασφαλίζει την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.